πριν 15 μέρες μια σύμβαση 8μηνη με ΑΣΕΠ, οι άνθρωποι με αξιοκρατικά κριτήρια απολυθήκανε και προσπαθούμε βάσει του νόμου να τους επαναφέρουμε με ασφαλιστικά. Μιλάω για 43 εργαζόμενους, μιλάω για 3 οδηγούς απορριμματοφόρων, μιλάμε για 22 δοκαθαριστές και μιλάω και για 18 συνοδούς. Άρα αυτή τη στιγμή όταν σου λείπουν αυτοί οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωτικοί. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα στην υπηρεσία. 43 άτομα. 43 άτομα. 43 έχουν κάνει ασφαλιστικά. Είναι λίγο παραπάνω τα άτομα. Είναι κάποια άτομα που δεν έχουν απολυθεί. Απολύονται τις αρχές το πρώτο 15ο του Σεπτέμβρη. Εάν δεν ολοκληρωθεί ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας να κάνουν μόνιμο προσωπικό προσλήψεις, θα υπάρξει θέμα. Άρα ζητάμε άμεσα τους ανθρώπους αυτούς να επανέλθουν να για την αποκατάσταση της υπηρεσίας όπως λέτε και εσείς. Όπως έχω δει και εγώ, υπάρχει ένα θέμα στην υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, οι μόνιμοι ούτε ρεπό ούτε άδειες έχουν. Πρέπει και αυτοί να ξεκουραστούν. Δουλεύουν εξαήμερα, πρέπει να ξεκουραστούν κάποια στιγμή. Άρα ζητάμε, γι' αυτό πήραμε και μία απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι θετική προς τους εργαζόμενους, ζητάμε να επανέλθουν στην υπηρεσία του, στην υπηρεσία μας. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα γιατί οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν άδειες. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να δουλεύει 12 μήνες χωρίς να ξεκουραστεί. Αυτό λέω και γι' αυτό είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες ότι η απόφαση πρέπει να είναι θετική για τους εργαζόμενους, να επαναφέρουμε τους εργαζόμενους.